Χαίρετε. Σήμερα μαζί μας ο Δόκτωρ Αναστάσιος Βεκρής, πλαστικός χειρουργός και μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Χειρουργικής Αποκατάστασης Τριχωτού, αλλά και επιστημονικός διευθυντής της εξειδικευμένης κλινικής μαλλιών Advanced Hair Clinics. Γεια σας, γιατρέ. Χαίρετε. Σήμερα έχουμε συγκεντρώσει αρκετές απορίες των τηλεθεατών μας που αφορούν τη μεταμόσχευση μαλλιών και νομίζω ότι είστε ο πλέον αρμοδιότερος για να μας απαντήσετε. Εδώ είμαστε για να τις λύσουμε. Πολύ ωραία. Ξεκινώντας, μας λέει ένας τηλεθεατής: έχω ενημερωθεί ότι πραγματοποιείται μεταμόσχευση ρομποτικά. Αξίζει να το δοκιμάσω? Η απάντηση είναι ένα μονολεκτικό όχι με κεφαλαία γράμματα. Και ο λόγος είναι απλός. Ενώ εδώ και χρόνια εξελίσσεται η τεχνολογία η σχετική, όπου ουσιαστικά η εξαγωγή των τριχοθυλακίων γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο από ένα ρομποτικό μηχανισμό, με χειριστή όμως πάλι άνθρωπο, ο οποίος πρέπει να είναι γιατρός, χειρουργός, υπάρχουν ακόμα τεράστιες τεχνικές δυσκολίες. Οι τεχνικές δυσκολίες, και αναφέρω μόνο ορισμένες, είναι ότι το ρομπότ, το μηχάνημα, δεν αναγνωρίζει λευκές ή γκρίζες τρίχες, μόνο μαύρες, δεν μπορεί να αξιοποιήσει όλη τη δότρια περιοχή, μόνο το κεντρικό κομμάτι. Και πρέπει ο ασθενής να μην είναι απολύτως καθυλωμένος. Αποτέλεσμα όλων αυτών, ότι όταν υπάρχουν τέτοιες τεχνικές δυσχέρειες, το ρομπότ μπορεί να εξάγει ελάχιστα τριχοθυλάκια ή από τα τριχοθυλάκια που εξάγει, κόβει, καταστρέφει πάρα πολλά. Δυστυχώς, έχω δει αποτελέσματα τα οποία έχουν έρθει στην κλινική μας για διόρθωση από χώρες του εξωτερικού και προσφάτως είχα παραδείγματα από τη Γαλλία, από το Λουξεμβούργο, από την Ολλανδία. Με πολύ κακά αποτελέσματα, με πολύ φτωχή φύτρωση, όπου οι ασθενείς είχαν χρυσοπληρώσει με πάρα πολύ μεγάλα ποσά λόγω και καλά της νέας τεχνολογίας, τις δίθεν ρομποτικές επεμβάσεις, και είχαν μηδαμινά αποτελέσματα. Οπότε, επί του παρόντος, ενώ είναι, αν θέλετε, κάτι πολλά υποσχόμενο για το μέλλον, υπάρχουν πάρα πολλά τεχνικά προβλήματα που δεν επιτρέπουν να πούμε ότι είναι μια αξιόπιστη τεχνική σήμερα. Λέει ένας: σκέφτομαι να προχωρήσω σε μεταμόσχευση μαλλιών, αλλά φοβάμαι μην επηρεαστούν τα μαλλιά που έχω ήδη. Τι μου προτείνετε? Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί όταν εμφυτεύουμε μαλλιά κοντά ή ανάμεσα σε μαλλιά που πάσχουν, είναι αδύναμα και ενδεχομένως κάποια στιγμή στο μέλλον θα πέσουν, υπάρχει ο κίνδυνος, ακριβώς λόγω της επέμβασης, να επιταχυνθεί ο ρυθμός τριχόπτωσης. Αυτό λοιπόν αντιμετωπίζεται μόνο με τη συγχορήγηση συντηρητικής αγωγής βάσει πρωτοκόλλου, η οποία μπορεί να είναι PRP, μπορεί να είναι φαρμακευτική αγωγή και σίγουρα πρέπει να είναι πρωτόκολλο σε κάθε κλινική που ασχολείται σοβαρά με τη μεταμόσχευση μαλλιών. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι ότι πρέπει η εμφύτευση αυτή να γίνει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όταν εμφυτεύουμε ανάμεσα σε υπάρχοντα μαλλιά. Αυτό γίνεται σε ανθρώπους που έχουν έτσι μια πιο διάχυτη αρέωση. Στις γυναίκες γίνεται πάντα, γιατί εκεί πέρα η αρέωση είναι συνήθως διάχυτου τύπου. Εκεί πέρα λοιπόν πρέπει πραγματικά ο χειρουργός να είναι έμπειρος και να μπαίνει στα κενά που πραγματικά υπάρχουν, είναι ορατά και μάλιστα με σωστή γωνία και φορά εμφύτευσης, ούτως ώστε να μην θίγει γειτονικά. Αν όλα αυτά γίνουν σωστά, τότε πραγματικά μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Αν δεν γίνουν, έχουμε καταστροφή. Μια κυρία έχει υπέρταση. Είναι εμπόδιο αυτό για να προχωρήσει σε εμφύτευση μαλλιών? Όχι. Η υπέρταση πολύ απλά είναι μια πάθηση η οποία, εφόσον ελέγχεται με την φαρμακευτική αγωγή και τις οδηγίες του καρδιολόγου, του παθολόγου, εμάς ουδόλως μας απασχολεί στη μεταμόσχευση μαλλιών. Υπό την έννοια ότι η συμβουλή μας πάντα στους ασθενείς που λαμβάνουν χρόνια φαρμακευτική αγωγή είναι να έχουν λάβει την αγωγή τους την ημέρα της επέμβασης. Θα ήθελα να κάνω μεταμόσχευση μαλλιών, αλλά αισθάνομαι ότι θα έρθω σε πολύ δύσκολη θέση εάν ο κύκλος μου το καταλάβει. Τι επιλογές έχω? Αν κάναμε την ίδια κουβέντα 10-20 χρόνια πριν, θα έλεγα ότι είναι από τα κυριότερα ερωτήματα. Ευτυχώς, προϊόντος του χρόνου είναι όλο και λιγότεροι οι άνθρωποι που αισθάνονται αυτή την ανασφάλεια πώς θα φανώ μετά τη μεταμόσχευση και αν θα γίνει αντιληπτό από τον περίγυρό μου. Υπάρχει όμως ακόμα. Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις δεν αφορά απλά το πώς θα φανούμε στον περίγυρο, στους γνωστούς μας, στους φίλους, στην οικογένεια. Αφορά και επαγγελματικούς περιορισμούς. Υπάρχουν άνθρωποι που λόγω του ότι η δουλειά τους είναι δουλειά προβολής, εκτίθενται ακόμη και στα μίντια, εκτίθενται σε πελάτες. Άνθρωποι που έχουν γιατροί, δικηγόροι, επαγγελματίες, που έρχονται σε επαφή με ανθρώπους. Υπάρχουν και τέτοιοι περιορισμοί. Εκεί πέρα λοιπόν υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος που συμβουλεύω εγώ πάντα είναι προς το ασθενής. Βρες το χρόνο σου που είναι ο κατάλληλος για σένα. Είναι καλοκαίρι, είναι διακοπές.
όπου μπορείς να διαθέσεις μία εβδομάδα με 10 μέρες, δεν χρειάζεται παραπάνω, στον εαυτό σου, για να είναι η εικόνα σου κατάλληλη να εμφανιστείς ξανά στους ανθρώπους. Και ένα δεύτερο, έχουμε την επιλογή σε κάποιες περιπτώσεις, όταν έχουμε πιο μακριά μαλλιά, όταν η αρέωση είναι πιο διάχυτη και πιο περιορισμένη, δεν είναι πολύ εκτεταμένη, να πάμε στη λεγόμενη ακούρευτη συνεδρία. Με λίγα λόγια, να πάρουμε τα μαλλιά κατά τρόπο ώστε να μην φαίνεται από τη δότερη περιοχή ότι έχουν ελευθεί τριχοθυλάκια. Αν συνδυάσουμε αυτά τα δύο δεδομένα, μπορούμε να έχουμε μια επέμβαση η οποία δεν θα είναι ιδιαίτερα ορατή. Στο τέλος όμως της ημέρας, αγαπητή Έλενα, ξέρεις τι λέω στους ασθενείς. Μα την μεταμόσχευση μαλλιών την κάνουμε για μας. Την κάνουμε για την αυτοπεποίθησή μας και για να βελτιώσουμε την εικόνα που έχουμε εμείς για τον εαυτό μας. Άρα αξίζει, είναι μια επένδυση πάνω μας και αξίζει να την κάνουμε με οποιασδήποτε προϋποθέσεις. Ακριβώς, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Θα μπορούσατε να μας πείτε για ποιος ενδείκνυται η χρήση μινοξιδίλης? Η μινοξιδίλη είναι μία από τις ελάχιστες φαρμακευτικές ουσίες που έχουν πάρει έγκριση από τον FDA και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για χορήγηση αποκλειστικά στην θεραπεία και πρόληψη της ανδρογενετικού τύπου αλοπεκίας. Ως τέτοιο λοιπόν φάρμακο είναι εξαιρετικά χρήσιμο σε άνδρες και γυναίκες που πάσχουν από ανδρογενετικού τύπου αλοπεκία και από κάποιες μορφές διάχυτης αλοπεκίας. Για όλες τις ηλικίες, δεν υπάρχουν ηλικιακοί περιορισμοί και εμείς πραγματικά τη χρησιμοποιούμε εκτενώς τόσο σε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται για μια πρώτη διάγνωση με μια τριχόπτωση εξελισσόμενη, όσο και σαν κομμάτι της μετεγχειρητικής αγωγής σε σχέση με αυτό που είπαμε πριν, την προστασία των υπαρχόντων μαλλιών όταν κάνουμε μεταμόσχευση, αλλά και τη διατήρηση μακροχρόνια ενός πολύ καλού αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα της μεταμόσχευσης πρέπει να γίνει αντιληπτό στους περισσότερους ανθρώπους που έχουν ακόμα κάποια μαλλιά στο κεφάλι τους. Αυτή είναι η πλειονότητα των ασθενών που αντιμετωπίζουμε. Είναι συνδυασμός δύο πραγμάτων. Το αποτέλεσμα αυτό καθεαυτό της μεταμόσχευσης μαλλιών και το αποτέλεσμα της σωστής και συνεχούς συντηρητικής αγωγής, μεγάλο κομμάτι της οποίας είναι η μινοξιδίλη. Μόνο έτσι έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Και ποια είναι η συνιστόμενη δοσολογία μινοξιδίλης? Η μινοξιδίλη χρησιμοποιείται παγκοσμίως σε δύο κυρίως μορφές. 2% που θεωρητικά είναι πιο ελαφρύ σκεύασμα για τις γυναίκες και 5%. Υπάρχουν και γαλλικά λεγόμενα σκευάσματα, δηλαδή πιο πυκνές μορφές μινοξιδίλης. Η χρυσή τομή είναι το 5%. Είναι αυτό που προτείνουμε και εμείς στην Advanced Hair Clinics για τον πολύ απλό λόγο ότι η μορφή 2% θεωρούμε ότι είναι αρκετά αραιή και οι πιο πυκνές μορφές είναι μορφές οι οποίες μπορεί να είναι πιο ερεθιστικές για το δέρμα. Άρα δεν είναι για όλους τους ασθενείς. Κατά περίπτωση εκεί το εξετάζουμε. Θεωρητικά λοιπόν η μορφή 5% είτε σε σπρέι είτε σε αφρό που είναι λιγότερο ερεθιστικός, χρησιμοποιούμενη είτε βράδυ σε μεγαλύτερη δοσολογία κάθε βράδυ, είτε πιο σωστά πρωί και βράδυ, συνεχόμενα όμως χωρίς διακοπή, είναι η κατάλληλη δοσολογία. Λέει ένας κύριος, είμαι διαβητικός, μπορώ να προχωρήσω σε εμφύτευση μαλλιών? Και οι διαβητικοί ασθενείς μπορούν να προχωρήσουν σε μεταμόσχευση μαλλιών. Εκεί έχουμε τους όποιους περιορισμούς συνεπάγεται ο διαβήτης γενικότερα στις μικροεπεμβάσεις. Και εξηγούμε, επειδή ο διαβήτης είναι μια νόσος η οποία προκαλεί μικροαγγειοπάθεια, νόσος των μικρών αγγείων και άνοσο καταστολή, πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και ο ασθενής και εμείς, κατά τη διάρκεια της επέμβασης και μετά. Παράδειγμα, ενώ δεν δίνουμε ποτέ αγωγή αντιβιωτική μετά την επέμβαση σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πάσχει από νοσήματα ανοσοκαταστολής, στους διαβητικούς ασθενείς συστήνουμε κάποια αντιβίωση καθαρά για προληπτικούς λόγους, γιατί είναι πιο ευάλωτη στις λοιμώξεις. Και επίσης, η σύστασή μας είναι ότι πρέπει ένας διαβητικός το πρωί της επέμβασης να έχει ρυθμισμένο το ζάχαρό του, να έχει πάρει με λίγα λόγια την αγωγή του, να έχει πάρει το πρωινό του και κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ελέγχουμε την πορεία του ζαχάρου στο αίμα. Μάλιστα. Ένας κύριος μας λέει, έχω έναν φίλο, λέει, έκανε μεταμόσχευση μαλλιών και κατέληξε με ένα πολύ αφύσικο hairline. Γιατί συνέβη αυτό? Πολύ κοινή παρενέργεια επιπλοκή των μεταμοσχεύσεων μαλλιών. Αυτό οφείλεται σε φτωχή τεχνική, ξεκάθαρα. Οφείλεται σε κακή εφαρμογή. Οφείλεται στο ότι πολλές φορές οι χειρουργοί μεταμόσχευσης μαλλιών δεν ακούνε τους ασθενείς και δεν διαβάζουν το πρόσωπο του ασθενούς. Το hairline
είναι ό,τι πιο εξατομικευμένο υπάρχει στη μεταμόσχευση μαλλιών. Γιατί καθορίζει το frame, το σχήμα του μετώπου, άρα και του προσώπου. Σωστά. Και αυτό είναι πολύ διαφορετικό σε μένα, σε σένα και σε οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο. Άρα η λύση ποια είναι? Πρέπει να είναι εξατομικευμένη η πρόταση θεραπείας για κάθε ασθενή. Δεν μπορεί να πεις έχω μάθει και σχεδιάζω ένα hairline και το φτιάχνω για όλους. Υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες συμμετρίας του προσώπου, τους οποίους ακολουθούμε. Πλην όμως, σε κάθε ασθενή ξεχωριστά πρέπει να προσαρμόζουμε το hairline κατά τρόπο ώστε να φαίνεται φυσικό. Επίσης, το αφύσικο αποτέλεσμα στο hairline πολλές φορές είναι αποτέλεσμα παλαιότερων επεμβάσεων, κυρίως με τη μέθοδο strip, όπου παρήγονται πολύ χοντρά μοσχεύματα. Ένα φυσικό hairline, και θα το παρατηρήσεις και εσύ στον καθρέφτη σου, είναι ότι ξεκινάει το hairline το φυσικό με λεπτά τριχοθυλάκια και τα οποία συνήθως έχουν μία τρίχα, μονότριχα. Όταν λοιπόν πας σε μία μπροστινή γραμμή που έχεις δημιουργήσει και βάζεις πολύ χοντρά μοσχεύματα με πολλές τρίχες, πολύ απλά δημιουργείς αυτή την αφυσική εικόνα. Επίσης, δεν πρέπει να ενδίδει ο χειρουργός σε παράλογες απαιτήσεις εκ μέρους του ασθενούς. Αυτό το παρατηρούμε συχνά σε νέους ασθενείς, οι οποίοι έχουν μαξιμαλιστικές προσδοκίες και πολλές φορές ζητάνε πολύ χαμηλές γραμμές, πολύ χαμηλά hairline, πολύ straight, πολύ ευθεία. Αυτά ο έμπειρος χειρουργός μεταμόσχευσης μαλλιών πρέπει να ξέρει πότε θα πει όχι και πότε θα μπορέσει να δείξει στον ασθενή του πώς πραγματικά θα είναι μετά την επέμβαση, για να του εξηγήσει τι είναι καλό για αυτόν και τι δεν είναι. Ακριβώς. Κλείνοντας, θα ήθελα να μας πείτε αν υπάρχει κάποιος τρόπος να προστατεύσει κάποιος καλύτερα τα εμφυτευμένα μαλλιά. Τα εμφυτευμένα μαλλιά, η πραγματικότητα είναι ότι ακριβώς επειδή προέρχονται από τη ζώνη σταθερής τριχοφυΐας που λέμε, από το πίσω μέρος του τριχωτού της κεφαλής, είναι πιο δυνατά από τα μαλλιά στην περιοχή που πάσχει και πέφτουν. Ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη προστασία ή φροντίδα μετά τη μεταμόσχευση. Πέρα από τις πρώτες ημέρες που θέλουν και αυτά λίγο προσοχή. Μεγαλώνουν και τα κουρεύουμε και ξαναμεγαλώνουν σαν φυσιολογικά μαλλιά. Στην πορεία του χρόνου είναι σταθερά και η τριχόπτωση είναι ελάχιστη στα μεταφυτευμένα μαλλιά στα επόμενα χρόνια. Πλην όμως, είπα και πριν, το αποτέλεσμα που θα δούμε μακροχρόνια είναι συνδυασμός των μεταμοσχευμένων μαλλιών που μπήκανε και των υπαρχόντων μαλλιών, που στους περισσότερους ασθενείς υπάρχουν κάποια μαλλιά. Αν λοιπόν εκεί δεν λαμβάνουμε μέρημνα για την προστασία αυτών των αδύναμων τριχών, πολύ απλά δεν θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Μπορεί να έχει πετύχει δηλαδή η μεταμόσχευση, αλλά μετά από 1, 2, 5 χρόνια να υπάρχει ένα πιο αραιό αποτέλεσμα, γιατί πέσανε τα μαλλιά, τα υπάρχοντα. Η σωστή λοιπόν συντηρητική αγωγή είναι αυτή η οποία διατηρεί το αποτέλεσμα σε μακροχρόνια βάση. Μάλιστα. Νομίζω ότι καλύψαμε πλήρως όλες τις απορίες των τηλεθεατών μας. Είμαστε στη διάθεσή σας. Αν προκύψουν και νέες απορίες, να τις απαντήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.